Κύριε Δελή. Θα ήθελα να κάνω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα γενικότερο σχόλιο σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί ως ΚΚΕ έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το τι συνιστά αυτή την πολιτική επικαιρότητα. Για μας πολιτική επικαιρότητα ήταν αυτό που έδειξε το πρωί το κανάλι, η ΕΡΤΕΝΑ, για το ότι ένα τμήμα μιας τάξης στην Κάριστο, στο πρώτο δημοτικό σχολείο, δεν έχει δάσκαλο. Και νομίζω ότι έχουν δίκιο εκεί οι γονείς που αγωνίζονται. Αυτό για μας είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Πολιτική επικαιρότητα είναι, αν θέλετε, η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην υγεία. Στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, όσα τέλος πάντων και όπως λειτουργούν. Μια κατάσταση απαράδεκτη. Μια κατάσταση που έχει μια απίστευτη ταλαιπωρία για τον κόσμο, για τους χιλιάδες του κόσμου που πάνε σε αυτά για να προκειμένου να νοσηλευτούν ή να δεχτούν υπηρεσίες υγείας. Μια κατάσταση στην υγεία, στην οποία σταδιακά, κάθε χρόνο όλο και περισσότερο, οι λαϊκοί άνθρωποι βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνουν πιο ακριβά τα φάρμακά τους. Τα νοσοκομεία σταδιακά και κάθε χρόνο όλο και περισσότερο λειτουργούν ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, επειδή η κυβερνητική πολιτική στερεί τη χρηματοδότησή τους με κρατικούς πόρους. Και αυτή την πολιτική λοιπόν στην υγεία, την υπογράφει ως αναπληρωτής υπουργός υγείας ο κύριος Πολάκης. Γι' αυτό είναι που κυρίως, για όλα αυτά είναι που κυρίως εμείς εγκαλούμε τον κύριο Πολάκη, διότι είναι συνεργός σε μια πολιτική η οποία συνεχίζει βεβαίως την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και αν θέλετε, ο κύριος Πολάκης με το στυλ που έχει αναδεικνύεται και σε ένα στάρ του αποπροσανατολισμού. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πιστεύετε ότι είναι αποπροσανατολιστικό και είναι πολιτικό? Βεβαίως, χωρίς να θέλουμε βεβαίως να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι είναι πρόκληση κατά την άποψή μας και προκαλεί ερωτηματικά καταρχήν το με πόση ευκολία μπορεί κάποιος να δανείζεται ένα τέτοιο μεγάλο ποσό και πόσοι τέλος πάντων συμπολίτες μας έχουν αυτή τη δυνατότητα, ή δηλώσεις του τύπου «δεν μου φτάνουν τα χρήματα της βουλευτικής αποζημίωσης γιατί εγώ έπαιρνα περισσότερα και δεν μπορώ να συνηθίσω». Τα έχει πει ο ίδιος ο κ. Πολάκης, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του αποπροσανατολισμού. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοιους στάρ του αποπροσανατολισμού και συχνά πυκνά αυτοί στη Βουλή βρίσκονται και τσακώνονται. Νομίζουμε όμως ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει τον κόσμο είναι αυτά τα λίγα παραδείγματα που σας έδωσα από την καθημερινότητά του, τα βάσανα δηλαδή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο απλός άνθρωπος και που βρίσκονται πολύ μακριά από όλη αυτή την αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση, η οποία, το ξαναλέω, θα ενταθεί όσο πηγαίνουμε κοντά στις προχωράμε εκλογές. Προς τις εκλογές, για ευνόητους φυσικά λόγους, προκειμένου να τεθούν διαχωριστικές γραμμές πλαστές κατά την άποψή μας ανάμεσα σε κομματικούς σχηματισμούς, σε πολιτικές παρατάξεις οι οποίες έχουν κοινή πολιτική γραμμή και κατεύθυνση. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ. Για το ζήτημα της υγείας, καταρχήν να πούμε ότι ούτε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάποια μόνιμη πρόσληψη. Έχουν γίνει προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Δεν έγιναν μόνιμες προσλήψεις, κύριε Δελή. Με συγχωρείτε τώρα. Δεν έγιναν μόνιμες προσλήψεις. Εργασιακές δεν σχέσεις. Γίνανε μόνιμες όλοι γνωρίζουμε και, με βάση, και με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού του φετινού, ο οποίος εκτελείται, ότι τα νοσοκομεία θα χρηματοδοτηθούν κατά 63 εκατομμύρια λιγότερα. Όλοι γνωρίζουν ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν στα όρια κυριολεκτικά, στα όρια τους. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί, το ζουν οι άνθρωποι. Αυτά ως μια μικρή απάντηση στον κύριο Μαντά για όσα είπε προηγουμένως. Τώρα, σε σχέση με το παλιό πολιτικό σκηνικό, εντάξει, υπάρχουν και όρια, αν θέλετε, στο πολιτικό θράσος, να το λέει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που ένα μεγάλο τμήμα αυτού του παλιού πολιτικού συστήματος το υποδέχεται συνεχώς στις τάξεις του και μάλιστα του δίνει και υπουργεία. Αυτό το βλέπουμε όλο το τελευταίο καιρό και μάλιστα προαναγγέλλεται και η συνέχισή του και με νέα ονόματα από επίλεκτα στελέχη της κυβέρνησης. Συνεπώς, ποιο είναι αυτό το παλιό πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη συνέχεια του και ως προς την πολιτική του, αλλά και ως προς τη μορφή του. Μάλιστα. Σε πολλές περιπτώσεις. Να πω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να παγιδεύεται σε αυτές τις ανούσιες αποπροσανατολιστικές κόντρες και να αγωνίζεται για τα προβλήματά του.